Mad Radio is the one, 106,2. Η νούμερο 1. Ένα γύρις. What's up, what's up, καλώ ήρθατε στο Χάζο Μπόζι μου, Και όπω πάντα, όπω πρέπει, είμαστε εδώ στο Μέα TV για να μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα σε rap news. Αλλά πριν από αυτό, ακολουθήστε μα τα social. Αυτά εδώ ήταν τα social μου, εξαφανίστηκαν, εμφανίστηκαν τα του Ακολουθήστε και αυτά και για να τα βλέπετε όλα πρώτοι. Υπάρχει το κανάλι μας στο YouTube, το οποίο ανεβαίνουν όλες τις εκπομπές, όπως και το mea.gr, για να τα βλέπετε όλα. Εδώ λοιπόν ξαναεμφανίστηκε. Πάμε λοιπόν για Rap News και αυτή είναι μια legendary μέρα. Γιατί, Γιατί ο Tupac έλαβε και άλλη τιμή μετά θάνατον. Ένας δρόμος μετονομάστηκε μετανομα... προς τιμήν του στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το Associated Press, ένα τμήμα τη λεωφόρου MacArthur κοντά στο σημείο που έζησε ο Πακ για ένα διάστημα μετονομάστηκε σε Tupac Shakur Way την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου. Η οικογένεια του αείμνηστου, του, του, αείμνης, του rapper, ήταν παρούσα, όπω και άλλοι legends του hip hop, όπω ο MC Hammer, ο οποίο ήταν καλό φίλο του Πακ κατά τη σύντομη αλλά εντυπωσιακή ζωή του. Και touch this, αυτό είναι ο MC Hammer, ένα από τα πρώτα α πούμε super hits τη hip hop μουσική. Λοιπόν, αφήστε το πνεύμα του να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια σε αυτούς τους δρόμους και στις καρδιές σας. Είπε η αδερφή του Σακούρ, η Σεκίουα Σετ Σακούρ, στα αποκαλυπτήρια της πινακίδας. Ενώ ο Χάμερ αποκάλυψε τον Πακ, τον καλύτερο ράπερ, ποτέ δεν υπάρχει καν ερώτηση για αυτό τα κομμάτι του Όκλαντ, είπε η δημοτική σύμβουλο Κάρελ Φάιφ, η οποία ηγήθηκε τη προσπάθεια με τον ομασία του δρόμου. Είπε ότι το Όκλαντ ε, έδωσε στον Πακ αυτό που του άξιζε. Ναι, εννοείται το αξίζει. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώ αυτή τη στιγμή στι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μπει μέχρι και το κράτο μέσα στη διαδικασία να τιμήσει καλλιτέχνε τη hip hop γιατί σημαίνουν πολλά για την πολιτιστική κληρονομιά και των Ηνωμένων Πολιτείων γενικά. Αλλά είναι μια κουλτούρα η οποία εξάγεται πάρα πολύ επίση και πολλοί εκτιμούν. Οπότε ένα respect στον Τούπακ για αυτό το οποίο έγινε για άλλη μια φορά, παρότι ήταν με τα θάνατον. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας rap new και έχει να κάνει με το Rick Ross και το Mick Mio που δίνουν τροφή για συνεργασία με Drake. Τι έγινε λοιπόν, ο Ross και ο Mick Mill αποκάλυψαν κάτι νέο για τους θαυμαστές τους στη συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του rap game. Όταν τους ζητήθηκαν να αποκαλύψουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι το καλύτερο όλων των εποχών του Drake, τόσο ο Ross όσο και ο Mill έσπευσαν να δώσουν επένους στον Drizzy, αλλά και να ανεφέρουν μια μελλοντική συνεργασία ως τρίο. Ο Mill και ο Ross γουστάρουν Drake άρχισε να λέει ο Μικ. Καλύτερα να το πιστέψει η πορό. Εντάξει, θα είναι τρελό να δούμε. Εντάξει, το Μικ είναι το έχουμε δει με τον Drake σε πολύ ωραία τραγούδια, ειδικά το Ρίκο, α πούμε, που είχαν κάνει. Έχει και τρομερή μουσική, δηλαδή. Εγώ όταν θέλω να τεστάρω κάποιο ηχείο, να ακούσω πώ ακούγεται, ακούω αυτό το τραγούδι γιατί πραγματικά έχει πολύ ιδιαίτερο ήχο και μπορεί να καταλάβει ξέρεις, όλα τα επίπεδα των συχνοτήτων και της μουσικής, αλλά θα πω ότι ο Rick Ross, ε, είναι λίγο underrated, θα πω, γιατί πραγματικά είναι καλός ράπερ και μετά ο Mick Mio έχει να μας δώσει πολύ καιρό κάτι πολύ δυνατό, οπότε αναμένουμε με ανυπομονησία. Αυτά ήταν τα rap news για σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε εδώ το πρώτο μας part και θα πάμε σε πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα video clips και διαφημίσεις για να έρθουμε πίσω εδώ στο House of Boss και να μιλήσουμε για νέες κυκλοφορίες. One Love! What's up, what's up, what's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boss, είμαι ο Duke και είμαστε όπως πάντα εδώ για να μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα. Λοιπόν, Τώρα θα μιλήσουμε για νέα releases, αλλά πριν από αυτό πρέπει να σας πω ότι ανακοινώθηκαν οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο Catwalk του Madwalk 2023 by 3 cents τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο Tech Θα σα πούμε μερικά μόνο από τα ονόματα για να είστε προετοιμασμένοι για αυτή τη βραδιά και αυτά είναι ο Απόνο, FY, Josephine, Κίμη Andrew Λάμπρου, Λίλα, Μαρσό Κόνι Μεταξά, Εύη Αδάμου, Δέσπινα Βανδί, Κατερίνα Λιόλιου, Θοδωρής Κατερίνα Παπουτσάκη, Σάκης ρουβά, Τάμτα και Ελένη Φουρέιρα λοιπόν σε ρόλο έκπληξη θα εμφανιστεί ο Ιταλό τοπιό και τραγουδιστή Λε Μικέλεμορώνε. Πιο σωστά. Δεν το χάνει. Η προπόληση των περιορισμένων εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει στο madwalk.gr οπότε μπε να το δει. Με ρωτάνε πάνω. Ποιον θέλω να δω εγώ. Ωραία. Ενδιαφέρον. Ε, μ, αρέσει, μ' αρέσει η μαρσό εμένα θα πω. Μ' αρέσει η μαρσό. Ε, μ' αρέσει η TAMTA. Ε, ρ, 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 αυτή θα πω. Και, και φίλη μου είναι η Λίλα από παλιά. Γουστάρα, 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 γουστάρα αυτή τη φάση. Λοιπόν, πάμε τώρα για νέα releases. Βγαίνει το Welcome College Cola Grove του Leo Wayne. Welcome College Grove 2, συγγνώμη, του Leo Wayne με το Do Change που είναι ένα καινούριο album. Τσεκάρετε. Κυκλοφόρησε το album Welcome to Cola Grove. Πρόκειται για ένα συνεργατικό studio album από του Αμερικανού ράπερ, τον Two Chains και τον Leo Wayne. Είναι μια συνέχεια του τρίτου studio album του Two Chains Color Grove του 2016. Βλέπετε παράλληλα το εξώφυλλο του Color Grove, το οποίο αρχικά σχεδιαζόταν να είναι ένα album duetto του Leo Wayne. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει λόγω ζητημάτων label. Ωστόσο, περιέχει μια επιβεβαιωμένη εμφάνιση από τον Benny the Butcher και ο τίτλο είναι ένα portmanteau των δύο πόλεων του Two Chains και του Lil Wayne. Ο Two Chains είναι από το College Park της Georgia, ενώ ο Wayne κατάγεται από το Holy Grove της Νέας Ορλεάνης. Οπότε άμα δέσεις το College και το Holy Grove, θα βγει ένα Holy Ενδιαφέρον είναι, πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο τα παιδιά, είναι πολύ δημιουργικά. Λοιπόν, Αυτά λοιπόν ήταν, αυτό ήταν το νέο που έχουμε, πολύ ενδιαφέρον γιατί ε, συζητούσαμε εδώ πέρα πριν λίγο πόσο είμαστε στην εποχή των δίσκων και πόσο λειτουργεί το να κάνουν συνεργατικούς δίσκους. Περιμένουμε τώρα και τον δίσκο του Kanye με τρομερή συνεργασία. Και από εδώ και ύστερα λοιπόν θα ακούσουμε Crazy in Love, Beyoncé featuring Jay-Z. Θα πάμε σε ένα break και γυρνάμε πίσω για να μιλήσουμε εννοείται για rappers on media. One. What's up, what's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο Χάζο Τζιου και είμαστε πάντα στο Mea TV για να μιλάμε πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Και τώρα θα μιλήσουμε για του ο Μύρια. Αλλά πριν από αυτό, πρέπει να σα πω ότι η Sky Express συνεχίζει να μεγαλώνει και μα ταξιδεύει σε φανταστικού προορισμού σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και στου καλύτερου ευρωπαϊκού προορισμού όπω το Παρίσι και το Λονδίνο. Παρί, μου αρέσει πολύ αυτό. Λοιπόν. Ε, Μία είδηση που μόλις μάθαμε για τη Sky Express που μας εντυπωσίασε είναι ότι η Sky Express αναγνωρίστηκε για την καινοτομία και την αριστεία της στην Ευρώπη στα κορυφαία βραβεία ERA και εδώ που τα λέμε έτσι πρέπει, έπρεπε να γίνει, αφού μαζί με όλα τα υπόλοιπα, μην ξεχνάμε πω λειτουργούν με κάποιου από του πιο καινοτόμου κινητήρε. Συνεχίστε λοιπόν να μα ταξιδεύετε. Αυτή είναι η φάση. Και τώρα στου Rapids of να σα πω ότι ο Soldier Boy είπε στον Jayco, μη μιλά σε μένα μετά τα σχόλια τη συνέντευξή του. Τι έγινε λοιπόν, ο Soldier Boy απάντησε στα πρόσφατα σχόλια τη συνέντευξη του Jayco, στα οποία αποκάλυψε ότι δεν καταλάβαινε το μουσικό στυλ του rapper στην αρχή. Ο ίδιος δήλωσε πως την ώρα που βγήκε ο Soldier Boy δεν ήξερε πώς συνέβη αυτό αλλά συνειδητοποίησε μέσα του γιατί ακούει αυτά τα «ΣΥ». Δεν θα το πω γιατί είμαστε στον αέρα. Ακούγεται τρελό να λε τώρα. Γιατί είναι τόσο κλασικό για μένα. Όπω εκείνη την περίοδο ήμουν σε μια κατάσταση αντίσταση. Σε απάντηση, ωστόσο, ο Ράπερ τα σχόλια του Τζέικο ότι συνεχίζει να είναι hater μέχρι και σήμερα και μπήκε στο Twitter για να εκφράσει τα παράπονά του. Αυτά λοιπόν για τον Τζέικο και τον Σόλτζο Μποϊ. Ο Σόλτζο Μποϊ γενικά μα απασχολεί στα μίνδια τώρα τον τελευταίο καιρό. Μετά από αυτά τα σχόλια θα ακούσετε και άλλα νέα πολύ σύντομα. Τώρα θα ακούσουμε Σέζα, The Weekend, πάμε σε ένα break και με γρήγορα πίσω για Behind The Scenes. What's up, what's up, what's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boss και όπως πάντα μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα και τώρα λοιπόν θα μιλήσουμε για behind the scenes αλλά τσεκάρετε, πριν από αυτό πρέπει να σου πω αν θέλεις λευκότερο χαμόγελο μέσα σε μόλις τρεις μέρες η Colgate Mike's Max White Ultra είναι εδώ για σένα. Η μοναδική τη τεχνολογία είναι εμπλουτισμένη με εκατομμύρια μόρια οξυγόνου και αφαιρεί αποτελεσματικά λεκέδε από φαγητό και ποτό, παραμένοντα ασφαλή για το σμάλτο. Το must have accessory σου για κάθε occasion και μην ξεχνά, όσο πιο πολύ τη χρησιμοποιείς, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα. Colgate Max White Ultra λοιπόν, για τι πιο λαμπερέ σου εμφανίσει και όχι μόνο. Αυτή είναι η φάση λοιπόν και τώρα θα μιλήσουμε για ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το ακούω πάρα πολύ στο ραδιόφωνο και εσείς το ακούτε πάρα πολύ στο ραδιόφωνο και το ακούτε πάρα πολύ γενικά γιατί έχει γίνει legendary είχε γίνει Legendary βασικά και είναι το Enemy των Imagine Dragons με τον J.I.D. Εγώ τον J.I.D. να σας πω την αλήθεια τον είχα ξεχωρίσει πολλά χρόνια πριν όταν είχε βγάλει από την Dreamville την εταιρεία του J. Cole τον δίσκο του, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα του δίσκου του The Cutty Story, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι λεγόταν. αλλά ήταν φανταστικός δίσκος γιατί είχε πολύ ιδιαίτερο και δικό του στυλ κάτι που βλέπουμε σπάνια το Enemy λοιπόν είναι ένα τραγούδι του αμερικανικού pop rock συγκροτήματος Imagine Dragons και του αμερικανού rapper JID. Κυκλοφόρησε 28 Οκτωβρίου του 2021, βλέπετε παράλληλα εδώ, από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς κινωμένων σχεδίων Arcane. Το Arcane που έχει να κάνει με το League of Legends. Το τραγούδι λοιπόν γράφτηκε από τους καλλιτέχνε μαζί με τον Justin Tranter και του παραγωγού Matman και Robin. Επίση περιλήφθηκε στο πέμπτο στο του άλμπουμ του συγκροτήματο Mercury Act 1. Το τραγούδι έγινε το πρώτο τραγούδι του JD που έφτασε στο top 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε το πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος που έφτασε στο top 5 μετά το τραγούδι Thunder το 2017. Η έμπνευση από το τραγούδι ήταν το League of Legends, όπω είπαμε πριν, με το συγκρότημα να έχει χογραφήσει στο παρελθόν το τραγούδι Warriors για το League of Legends του 2014. Νομίζω ότι το NME ήταν πολύ πιο πετυχημένο. Στο Instagram ο JAD είπε: Έγραψα αυτό το στίχο πριν από μερικά χρόνια, αλλά αρχικά οι αρχικέ γραμμέ ήταν από ένα τραγούδι που ξεκίνησα με τον Mac Miller. Μου είπε ότι θα ταιριάζει καλύτερα σε αυτό το τραγούδι και χαίρομαι που το έκανα. Στο βίντεο κλιπ παρουσιάζει το χαρακτήρα Jinx του League of Legends σε μια ιστορία για τα μέρη τη παιδική ηλικία που την οδήγησαν σε μια ζωή εγκλήματο και πολλέ σκηνέ τη ρήξη μεταξύ τη Jinx και τη αδελφή τη της V. Πολύ μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτήρε. Δεν, δεν έπαιξε μέσα στο Arcane του αγαπημένου μου χαρακτήρε, αλλά παρόλα αυτά δεν πειράζει. Είναι, είναι ωραίο όπω και να έχει γιατί το LOL, το League of Legends είναι ένα παιχνίδι που νομίζω ότι όλοι έχουμε παίξει. Αν δεν παίζει LOL, δηλαδή σίγουρα θα παίζει λίγο Dota ή κάτι τέτοιο. Αλλά είναι huge, πραγματικά. Και τα show τα οποία κάνουν είναι huge. Έχω δει show των τελικών του League of Legends τα οποία πραγματικά μένει με το στόμα ανοιχτό για το τι παραγωγή κάνουν εκεί πέρα για να βγάλουν αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα θα δούμε Enemy από Imagine Dragons και JID, αυτό το οποίο λέγαμε τόση ώρα. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε αυτό το House of Boys και θα ανανεώσουμε όπω πάντα Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 εδώ στο MEA TV. Μέχρι τότε να είστε καλά. Peace.